απαράδεκτη γιατί. Γιατί από πλευράς των φοιτητών να μην μπορούν να μπουν μέσα είτε κλινικές, είτε εργαστήρια ή ακόμα να τρέξουν να συναθληθούν, έτσι, με αφορμή τι πράγμα. Με αφορμή λέει τα κορονοπάρτι τα οποία παίζουν σε όλα τα κανάλια. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν θέλετε να τους βρείτε και αν θέλετε να τους υποδείξουν να κάνουν αυτά που κάνουν, μπορείτε εύκολα να το κάνετε. Δεν θα τους βρείτε μέσα στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς δεν θα βρείτε ούτε τους φοιτητές μέσα στο πανεπιστήμιο, γιατί το πανεπιστήμιο είναι κλειστό για τους φοιτητές εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Όλα έχουν ανοίξει, ακόμα και η εστίαση, ακόμα και τα γυμναστήρια, το πανεπιστήμιο εξακολουθεί και παραμένει κλειστό. Θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο δεν αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, των διδασκόντων, των φοιτητών. Άλλα πράγματα εξυπηρετούνται και μας έχουν βάλει στη μέση εμάς, ενδεχομένως και εσάς. Άρα λοιπόν το αίτημα από μέρους μας, θα σας πούνε και οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές από πλευράς των φοιτητών, είναι να αποχωρήσετε. Να μαζέψετε τις δυνάμεις σας και να αποχωρήσετε. Είναι κλειδωμένες οι πόρτες, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Εσείς κλειδώσατε. Το πανεπιστήμιο κλείδωσε. Ποιος κλείδωσε. Εμείς όχι. Εντάξει, δεν θέλουμε να είναι κλειδωμένο. Θέλουμε το πανεπιστήμιο να είναι προσβάσιμο. Θέλουμε το πανεπιστήμιο να αποδοθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους φοιτητές. Βρισκόμαστε εκλεγμένοι συνδικαλιστές και φοιτητές για να πετύσουμε το αυτονόητο, να σταματήσει όλο αυτό το παιχνίδι, όλη αυτή η παροδία που παίζεται δύο μέρες πέρυσι στο πανεπιστήμιο μας. Με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι παραταγμένες απ' έξω, να κλειδώνουν τις πόρτες και είδαμε χθες ποιος κλείδωσε τις πόρτες. Κάποιος από την δικιά σας υπηρεσία πήγε και έβαλε το λουκέτο. Και αυτό το πράγμα προφανώς είναι απαράδεκτο, να κλειδώνει το πανεπιστήμιο τη στιγμή που και να περιμένουν πρακτικά οι φοιτητές να κρατιούνται έξω από αυτό. Από εκεί και πέρα όλο αυτό γίνεται με πρόφαση. Υποτίθεται. Γιατί χθες επειδή ευθυνόμουν εδώ, είδαμε οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Να κλειδώνουν, να παίρνει λουκέτο όπως έχει μπει και τώρα, χθες το βράδυ. Πιο αργά, χθες το βράδυ. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι όλο αυτό προφανώς γίνεται με αφορμή που έχει κάποια κορονοπάρτι, τα οποία είναι άσχετα και δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους φοιτητικούς συλλόγους, ούτε με τους φοιτητές, ούτε με το φοιτητικό κίνημα. Και βλέπουμε ότι όλο αυτό και γνωρίζουμε πολύ καλά το ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Και αν θέλει η υπηρεσία, αυτά νομίζω ότι μπορούν να είναι και γνωστά και στην υπηρεσία και στην κυβέρνηση. Και πρέπει να τους ψάξουν κάπου αλλού, όχι εδώ μέσα. Και από εκεί. Στις σχολές αυτοί. Είναι μέσα στα θέατρά μας αυτοί που μπορούν να είναι. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται 1,5 χρόνο εκτός από το χώρο τους, προφανώς. Δίνεται και χώρος με το να κρατιούνται κλειστές στις σχολές, στο να επικρατήσει και μια τέτοια κατάσταση. Από την μεριά τη κυβέρνηση, όπω είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ότι από τη μία να κρατάει κλειστές τις σχολές μας και ουσιαστικά να έχει αφήσει το σύστημα υγείας στη μοίρα του, οι εμβολιασμοί είναι στο 20%, και από την άλλη να βλέπουμε τώρα να παίρνει υποτίθεται όλα αυτά τα μέτρα στο όνομα τη διασπορά του ιού. Προφανώς η στόχευση καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ διαφορετική. Η στόχευση είναι να επιβληθεί η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο κάμπους, να νομιμοποιηθεί αυτή και αυτό ακριβώς ζητάμε αυτή τη στιγμή. Επιτακτικά, να αποχωρήσουν εδώ και τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις, να σταματήσουν αυτές οι επιχειρήσεις παροδία πέριξ του Πανεπιστημίου. Δεν ξέρω. Και γενικά, όλο αυτό το κλίμα τρομοκρατίας και καταστολής που πάει να επιβάλλει η κυβέρνηση και οι βρετανικές αρχές, να κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα περάσει, ότι οι σχεδιασμοί τους πάλι θα μείνουν στα χαρτιά, ότι το σχέδιό τους θα ανατραπεί.